η μεταφορά δυνάμεων στο κέντρο του Βόλου, νατοικών δυνάμεων, θα δώσει τη δυνατότητα πάνω 500 οικογένειες να έρθουν εκεί και να ζήσουν στο κέντρο του Βόλου, όπου δεν θα έχουν το δικό τους PX και εστιατόριο, θα βγαίνουν έξω στην πόλη, θα πηγαίνουν να επισκέπτονται τις αγορές του Βόλου. Θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση τελικά, αν γίνει το πεζοναυτών, διότι οι πεζοναύτες είχαν μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο ενεργείο στο Ανατολικό Αιγαίο και γι' αυτό το λόγο μεταφέρουμε τη μονάδα. Όμως το αντιθερμιστικό ωφέλιμα από τις μονάδες που μεταφέρθηκαν και στο Βόλο. Άρα θα είναι μία ή άλλη για αυτούς που λένε θα είναι ότι πολύ 500 αξιωματικοί φεύγουν μαζί με τους 600 οπλίτες, αλλά λέτε ότι. Έχονται έχουν 500 οικογένειες, οι οποίες όμως θα είναι άνθρωποι υψηλού εισοδήματος, που θα μπορέσουν να δώσουν μία ανάσα. Η μονάδα γιατί φεύγει, είναι στρατηγικός ο σχεδιασμός. Θα σας απαντήσω, διότι από το Βόλο για να φτάσει στην Μυτιλίνη, για να επιβαστούν τα πλοία και να φύγουν πάνω στη Μυτιλίνη, θέλουν πολύ παραπάνω χρόνο από ότι να βρίσκονται μέσα στα πλοία σχεδόν. Στον ναύσταθμο, συνοδεία των άλλων πλοίων, ένα μεταγωγικό δεν πάει μόνο του σε περίπτωση επιχειρήσεων, πρέπει να συνοδεύεται από άλλα πλοία. Άρα, αυτή τώρα συγγνώμη, τα ρωτώ με βομβαρδιστικό ρυθμό, γιατί λοιπόν, είμαστε εκτός χρόνου. Για να καταλάβει ο κόσμος, θα έπρεπε να φύγουν πλοία από τον ναύσταθμο, να πάνε στο Βόλο, να φορτωθούν τα αρματαγωγά των πεζοναυτών, να συνοδευτούν και να φτάσουν. Αυτό είχε μια καθυστέρηση τριών περίπου ωρών που δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Κρίσιμος χρόνος. Ωραία. Η μετάβαση θα γίνει σχεδόν αμέσως ή θα υπάρξει μια μεγάλη μεταβατική περίοδος από τη μετακίνηση των πεζοναυτών με την εγκατάσταση? Ο προγραμματισμός ο δικός μας ήταν να γίνει ακόμα πιο νωρίς η εγκατάσταση. Α, οπότε να μην υπάρξει κανένα κενό. Να μην υπάρξει κανένα κενό και μάλιστα να είναι ακόμα παραπάνω κόσμος. Θα διατηρηθεί, λέτε, από τη σημερινή πολιτική ηγεσία? Κοιτάξτε κάτι, αυτό είναι ένας σχεδιασμός που δεν τον έκανα εγώ. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ένας σχεδιασμός που κάνατε επιτελεία. Εγώ απλώς φρόντισα στο να μην υπάρχει ερήμωση του Βόλου και να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο θα οδηγήσει. Που θα διαχύσει ακόμη μεγαλύτερο ωφέλη. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σχολή. Λοιπόν, σκεφτήκαμε και αυτό. Ή ένα κέντρο νοσηλεκτών. Δεν θα προσέφερε αυτά που θα προσφέρει η μόνιμη εγκατάσταση ξένων αξιωματικών και υπαξιωματικών με τις οικογένειές του